προβληματισμός στις ανακριτικές αρχές προκάλεσε η εμφάνιση του 24χρονου Αλβανού που κλήθηκε σήμερα να απολογηθεί για την εισβολή με μπαλτά και τη ληστεία σε πρατήριο καυσιμών. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία, όχι απλά δεν μπόρεσε να δώσει καμία εξήγηση για την πράξη του, αλλά προβλημάτισε τις αρχές με τη στάση και τη συμπεριφορά του. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν από κοινού να κρατηθεί προσωρινά, όσο όμως και να υποβληθεί σε πλήρη ψυχιατρικό έλεγχο. Ο 24χρονος είχε εισβάλει σε πρατήριο στη Λεωφόρο Κνωσού ξημερώματα του Σαββάτου, τρομοκρατώντας με ένα μπαλτά τον υπάλληλο, από τον οποίο είχε καταφέρει να αποσπάσει 260 ευρώ. Αντιθέτως, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 22χρονος Πακιστανός που μαχαίρωσε ένα Λιβανέζο στη Χερσόνησο για 5 ευρώ. Η άγρια συμπλοκή είχε σημειωθεί το Σάββατο σε συγκρότημα με ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία διαμένουν μετανάστες. Ο 22χρονος κατηγορούμενος χτύπησε με μαχαίρι και έστειλε στο νοσοκομείο το Λιβανέζο για ένα ποσό της τάξης των 5 ευρώ, τα οποία θεώρησε ότι πήρε το θύμα από το δικό του δωμάτιο. Ο 22χρονος Πακιστανός εισέβαλε στο διπλανό δωμάτιο και στη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε τραυμάτισε με μαχαίρι το Λιβανέζο στην πλάτη και τον ώμο. Εισαγγελέας και ανακρίτρια επέβαλαν στον 22χρονο Πακιστανό τον όρο να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.